Λεκτικά πυρά, Βαρουφάκη, κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα με φόντο την ένταση στο Αιγαίο και την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Από τα Χανιά, ο γραμματέας του Μέρα 25 κατηγόρησε τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για λανθασμένη εξωτερική πολιτική που έθρεψε, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, τη δύναμη της Τουρκίας και του Ερντογάν. Το μόνο το οποίο θα κάνω αυτή τη στιγμή είναι ένα σχόλιο για το φιάσκο της ελληνικής διπλωματίας των τελευταίων ετών. Και συγκεκριμένα της εξωτερικής πολιτικής, τόσο της κυβέρνησης Τσίπρα, όσο και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι δύο αυτές κυβερνήσεις ακολούθησαν την στρατηγική της περικύκλωσης της Τουρκίας μέσα από συμμαχίες που βασίζονται στην ενδιαφέρουσα αλλά εσφαλμένη λογική του ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Αντί να απομονώσουμε μέσα από αυτή την πολιτική άθλιων συμμαχιών την Τουρκία, η μόνη που απομονώθηκε τελικά ήταν η ελληνική κυβέρνηση. Στην παρούσα χρονική στιγμή πάντως, και αφού εξέφρασε την άποψη πως απαιτείται μια ψύχρεμη προσέγγιση από πλευράς της Αθήνας, προκειμένου η όλη κατάσταση να μην γυρίσει μπούμεραγκ για την Ελλάδα, ο Γιάννης Βαρουφάκης κάλεσε την κυβέρνηση να σταθεί μελετημένα και με κόκκινες γραμμές απέναντι στην υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και να πάψει να ποντάρει σε άθλιες, όπως χαρακτηριστικά είπε, συμμαχίες. Να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να θέσουμε εμείς ως λαός ενωμένος τις κόκκινες γραμμές μας, να ορίσουμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας και να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα χωρίς να εναποθέτουμε φρούδες ελπίδες σε άθλιες συμμαχίες που τελικά μόνο τον κύριο Ερντογάν ενισχύουν. Από τα Χανιά, ο Γιάννης Βαρουφάκης επανέλαβε τα όσα είπε στη διάρκεια της περιοδίας του στην Κρήτη με αφορμή και τις πρόσφατες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για ενίσχυση των κρατών μελών, υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα λάβει 72 δις αλλά 19.